Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τζικαλάγια, καλή σας ημέρα από την Καστοριά. Καλή σας μέρα, κύριε Νατσούλη. Τι κάνετε? Στην Αθήνα. Είστε Αθήνα. Λοιπόν. Υποχρεωτικά, δεν γίνεται αλλιώς. Υποχρεωτικά για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ακούσαμε νωρίτερα και την ομιλία σας. Από τον οικογενειακό γιατρό πηγαίνουμε στον προσωπικό τώρα εδώ πέρα. Έχουμε κάποιες αλλαγές, αλλά ο οικογενειακός δεν πολύ λειτουργήσε, να πούμε και την αλήθεια. Θέλω να σας πω ότι είναι γεγονός ότι δεν λέμε εμείς ότι ούτε μηδενίζουμε τις προσπάθειες που έχουν γίνει εδώ και χρόνια για την υγεία, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κάποιες απέτυχαν παταγωδώς, κάποιες έφεραν κάποια μέτρια αποτελέσματα, όπως ήταν η τελευταία προσπάθεια που είχε γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση για τον οικογενειακό γιατρό, που νομίζω γύρω στους 1.200 γιατροί γράφτηκαν σε όλη την Ελλάδα. Εμείς τώρα τον λέμε προσωπικό, και να πω πάνω σε αυτό που δεν είμαστε, θεωρούμε ότι δεν παίζουν ρόλο πάντα οι ταμπέλες ή οι τίτλοι. Τον ονομάζουμε προσωπικό καθαρά γιατί αποδίδουμε περισσότερη ενοιολογική σημασία σε κάθε λέξη. Γιατί ο οικογενειακός δεν σημαίνει ότι έχει ένα γιατρό όλη η οικογένεια. Άλλες ανάγκες έχει η μάνα, η γυναίκα. Άλλες ανάγκες έχει το παιδί. Άλλες ανάγκες έχει ο υπερήλικας, ο οποίος του τύπου της γεροντολογίας, της γεριατρικής, ή αν θέλετε, που μπορεί να είναι κατακυκλημένος στο σπίτι. Γι' αυτό και λέμε προσωπικό γιατρό. Γι' αυτό και για κανέναν άλλο λόγο. Όχι μόνο από αυτό για να πούμε ότι κάτι αλλάζουμε. Το θέμα είναι, θα πετύχει αυτή τη φορά? Θεωρούμε δεδομένο ότι θα πετύχει. Και θα πετύχει πρώτον γιατί εμείς έχουμε την ισχυρή θέληση να το κάνουμε, και δεύτερον και κυριότερο γιατί εξασφαλίσαμε τα χρήματα για να γίνει αυτό. 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Πώς θα γίνεται πρακτικά, κύριε Τζικαλή, για να το καταλάβουμε? Θέλω εγώ να έχω το προσωπικό μου γιατρό. Ναι. Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση? Είδατε ότι η κυβέρνηση, ο Υπουργός Υγείας, εμείς όλοι οι βουλευτές, οι γιατροί της Νέας Δημοκρατίας, κάναμε πολλή συζήτηση όλο αυτόν τον καιρό με την πολιτική, με τον Υπουργό, τον αναπληρώτρια Υπουργό που είχαν την ευθύνη το να φτιάξουν τελικά το νομοσχέδιο. Δεχθήκαμε πολλά πράγματα, πολλές προτάσεις έγιναν αποδεκτές από τους γιατρούς του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, από τους νοσηλευτές, από κοινωνικές ομάδες. Δεν θέλαμε να προκαλέσουμε, να δημιουργήσουμε συσπυρώσεις. Θέλαμε να γίνουν βήματα τολμηρά τα οποία θα προχωρήσουν. Δεν ήταν έτσι στην αρχή το νομοσχέδιο όπως τελικά έρχεται να ψηφιστεί. Καταρχάς είναι συνεπές με την ιδεολογία μας, με τις αρχές μας, με τις αξίες μας, ότι είναι αγαθό η δημόσια υγεία και έχουν δικαίωμα όλοι οι πολίτες να απολαμβάνουν αυτό το αγαθό, να έχουν ισότιμη πρόσβαση, να είναι δωρεάν, ή εκεί που δεν μπορούν να είναι δωρεάν να είναι αυτό το αγαθό ισότιμο, αλλά όσο γίνεται πιο φθηνό. Γι' αυτό και έχει σημασία αυτό που σας λέω τώρα. Προσωπικός γιατρός, καταρχάς, έχουμε τη διαπίστωση ότι από τους 10 ανθρώπους που πάνε στο νοσοκομείο, οι 6 καλώς πήγαν, οι 4 δεν έπρεπε να πάνε στο νοσοκομείο. Μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στην πρωτοβάθμια επίδευση. Γι' αυτό καταλαβαίνετε τι προβλήματα δημιουργούνται στα νοσοκομεία με το να πηγαίνει εκεί ένας που δεν χρειάζεται να πάει. Επομένως, μπορεί να συμβληθεί ο πολίτης, καταρχάς, οι γιατροί του δημοσίου συστήματος θα γίνουν προσωπικοί γιατροί, είτε είναι στα κέντρα υγείας, είτε είναι στα περιφερειακά ιατρία, στα τόμοι, οι ιδιώτες γιατροί που είναι αυτή τη στιγμή συμβιβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, και σε περιοχές της Ελλάδος που δεν επαρκούν αυτοί, μπαίνουν κατά σειρά άλλοι ιδιώτες γιατροί, και αν χρειαστεί σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να πούμε κάποιοι να υποχρεωθούν να οδηγηθούν εκεί που, επειδή έχουν το δικαίωμα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση μέχρι της ΙΔΙΚΑ. Οι πολίτες θα το αγκαλιάσουν γιατί θα υπάρχουν κίνητρα γι' αυτό. Οι γιατροί θα το αγκαλιάσουν γιατί εμείς, με ακούτε? Βεβαίως, πολύ καθαρά. Γιατί εμείς θα δώσουμε περισσότερα χρήματα και στους γιατρούς του δημοσίου και στους ιδιώτες γιατρούς. Δηλαδή, αυτό, όπως, μια και σας ευχαριστώ που λέτε ότι άκουσαν οι ακροατές σας την χθεσινή μου ομιλία από το ραδιόφωνο σας. Λέμε γενικά η διακήρυξη ίση αμοιβή για ίση εργασία. Εμείς όμως στη Νέα Δημοκρατία είμαστε της άποψης, θέλουμε όλοι να δουλεύουν περισσότερο και για να αμείβονται περισσότερο. Το είπατε. Να δουλεύουν περισσότερο και να ποιοτικότερα και να αμείβονται καλύτερα. Έτσι λοιπόν θα προστρέξουν και οι γιατροί του δημοσίου, γιατί
πάνω από τους 1.500 ασθενείς θα υπάρχει αύξηση της αμοιβής που, από αυτούς που θα γράφουν. Θα είναι πληρωμή μετά από εκεί κατά ασθενή, όχι με πάγια αντιμισθία. Καιρός είναι δηλαδή να σπάσουν τα στεγανά τα παλιά που ξέραμε. Ότι όλοι παίρνουν το ίδιο, είτε βλέπουν 10 ασθενείς το μήνα, είτε βλέπουν 500. Καταλάβατε. Όχι, να παίρνουν αυτό που τους αναλογεί πραγματικά. Θα υπάρχει ένα στάνταρ. Αλλά από εκεί και πέρα θα υπάρχει επιβράβευση της εργατικότητας και της ποιότητας της δουλειάς που κάνει. Αυτό θα συμβαίνει και με τα απογευματινά χειρουργία πια. Πάνω σε αυτό. Και αν θέλετε, κύριε Τσιγκαλάκη, αν θα έχουμε απογευματινά χειρουργία, ας πούμε και σε περιφερειακά νοσοκομεία όπως της Καστοριάς. Λοιπόν, θα σας το απαντήσω. Ξέρετε, λόγω της ιατρικής μου ιδιότητος, μπορώ να τα χειρίζουμε αυτά τα θέματα ακόμα πιο άνετα από τα ζητήματα της γενικότερης πολιτικής, γιατί είναι μέσα στο DNA μου, στη δουλειά μου. Ποιος αμφισβητεί ότι τα απογευματινά ιατρία προσέφεραν πάρα πολύ? Όλοι οι γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όλοι μα όλοι, μπορούν να κάνουν απογευματινό ιατρίο. Βλέπετε όμως ότι κάνουνε στα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και κυρίως στα πανεπιστημιακά και κυρίως στα μεγάλα επώνυμα τριτοβάθμια νοσοκομεία. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς πολίτες να, με μια μικρή επιβάρηση, να έχουν πρόσβαση στον γιατρό που επιθυμούν αυτοί να έχουν πρόσβαση. Αυτό που θεωρούν ότι είναι πολύ καλός για την ασθένειά τους. Το ίδιο τηρουμένων των αναλογιών θα γίνει και με τα χειρουργεία. Τι είδαμε? Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια διαπίστωση. Θέλει κάποιος να κάνει μια αρθροπλαστική και του λένε σε ένα νοσοκομείο μετά από 2 χρόνια θα πάρει σειρά. Μα τι από 2 χρόνια, άλλος έχει πρόβλημα τώρα, πρέπει να κάνει. Άρα, αφού διασφαλίσουμε ότι στο πρωινό ωράριο θα δουλεύουν όλα όπως είναι και πολύ καλύτερα από ότι τώρα, θα υπάρχει δυνατότητα όσοι γιατροί θέλουν να κάνουν απογευματινά χειρουργία, χρησιμοποιώντας και προσωπικό του νοσοκομείου. Θα φροντίσουμε ώστε η επιβάρηση να είναι λογική για τον πολίτη. Αυτό να έχει μια συμμετοχή οικονομική, δηλαδή, ο πολίτης, απόγευμα. Όπως έχει και στο απογευματινό ιατρείο, που μπορεί να πληρώνει 40, 60 ή 80 ευρώ ανάλογα το βαθμό του γιατρού. Και τον επιλέγει και είναι χαρούμενος που τον επιλέγει. Αυτό, κύριε Νατσούλη, θα σας πω το κομβικό σημείο. Αμέσως θα σπάσει τις μεγάλες ουρές που δεν σπάνε με τίποτα. Γιατί γίνομαι δέκτης αυτά τα χρόνια πολλών πολιτών που λένε πρέπει να κάνω αυτή την εγχείρηση, μου είπαν θα πάρω σειρά σε 1 ή 2 χρόνια. Έξω για να την κάνω αύριο μου ζητάνε 3, 5, 10 χιλιάδες ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν σε πρώτη φάση θα, με πολύ πολύ λογικότερες τιμές θα μπορεί να γίνεται εντός του νοσοκομείου και τα έσοδα αυτά θα μοιράζονται. Δεν θα παίρνει μόνο ο γιατρός και ο νοσηλευτής και ο διοικητικός και το νοσοκομείο, όπως έχει τώρα από τα απογευματινά ιατρία. Από εκεί και πέρα, στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού, αυτό θα κατεβάσει τις τιμές και από τον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας, για να μπορέσει να κρατήσει μια πελατεία, όπως λέμε, ένα αριθμό ασθενών, όπως έγινε τώρα με την κρίση την υγειονομική, που βλέπετε ότι διπλασίασαν τη δουλειά τους τα ιδιωτικά νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη, το Διαβαλκανικό, η Γενική Κλινική, ο Άγιος Λουκάς. Επειδή λόγω του ότι τα νοσοκομεία ήταν κορονόπληκτα, έπαυσαν να παρέχουν τις υπηρεσίες στο βαθμό που τις παρούχαν παλιά ή καθόλου. Ναι. Και έτσι λοιπόν τώρα αναγκαστικά θα πέσουν και οι τιμές στον ιδιωτικό τομέα. Και έτσι στο τέλος, γιατί θα πετύχει το σύστημα. Γιατί... Όμως κύριε Τσιγκαλάκη, για να μην το περάσουμε λίγο. Έμεσα δεν πάμε σε ιδιωτικοποίηση και της δημόσιας υγείας? Όχι, έτσι. Καθόλου. Θα υπάρχουν δικλείδες. Ναι. Ο πολίτης, ο φτωχός, ο ανήμπορος, ο ανασφάλιστος, αυτός που τέλος πάντων δεν μπορεί, δεν θέλει να πληρώσει, θα βρίσκει τον τρόπο να εξυπηρετείται και στο δημόσιο σύστημα υγείας. Δωρεάν. Αλλά θα περιμένει 2 χρόνια, λέει, όπως είπατε. Όχι, θα περιμένει 2 χρόνια. Αφού θα πηγαίνουν αν κάποιοι. Αν δεν πληρώσει, θα περιμένει 2 χρόνια. Τι να κάνουμε? Τώρα πηγαίνουν 2 χρόνια. Ναι. Με αυτό που θα κάνουμε, δεν θα περιμένει 2 χρόνια. Θα πέσει στον 1 χρόνο, εγώ σας λέω. Δεν ξέρω, θα φανεί. Πάλι όμως θα πρέπει να περιμένει. Ναι, ακούστε να δείτε. Ξέρετε όλα τα όσα γίνονταν προκειμένου να εξυπηρετούνται οι πολίτες στα πρωινά ωράρια και για να μην πάνε στις τιμές που ήταν στον ιδιωτικό τομέα, αναγκάζονταν να εξυπηρετούνται στα πρωινά ωράρια, κάποιοι δυστυχώς δίνοντας το κάτι της τους. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν τώρα θα γίνεται νόμιμα στο απογευματινό χειρουργείο. Με πολύ λογικές τιμές. Και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Αυτό πώς θα βγει η τιμή ενός χειρουργείου, ανάλογα με το τι χειρουργείο είναι, δηλαδή θα υπάρχει και η τιμή.
ξέρετε, υπάρχουν τώρα τα λεγόμενα κεν, τα κλειστά νοσήλια. Υπάρχουν τιμές που τις καθορίζει το δημόσιο. Δηλαδή, ξέρουμε πόσο κόστος έχει μια επέμβαση. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα τιμολόγιο. Υπάρχει ένα τιμολόγιο. Δηλαδή, ο καθένας να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό θα το ξέρουμε όλοι, δηλαδή, το τιμολόγιο, ότι τάδε εγχείρηση στοιχίζει τόσο. Κύριε Ματσούλη, αυτή τη στιγμή ξέρετε κι εσείς κι εγώ ότι αν θέλετε να πάτε να εξεταστείτε σε έναν γιατρό επιμελητή Α σε ένα νοσοκομείο, θα πληρώσετε με απόδειξη 60 ευρώ. 60 ευρώ, μάλιστα. Με διευθυντή, συντονιστή διευθυντή ή καθηγητή, θα πληρώσετε 80 ευρώ. Μάλιστα. Έτσι. Έτσι θα είναι και με αυτό. Θα ξέρουμε λοιπόν ο καθένας. Όχι φακελάκι ούτε στο σιρτάρι ούτε στη τσέπη από τη ρόπα. Φανεράκι με απόδειξη. Εννοείται αυτό. Εξυπακούεται. Εξυπακούεται. Λοιπόν. Λοιπόν, ξέρετε, από πότε θα έχει εφαρμογή να δουλέψουν περισσότερο. Μάλιστα. Και όσοι δουλεύουν περισσότερο θα αμείβονται περισσότερο. Από πότε θα έχει εφαρμογή αυτό, κύριε Τσικαλάκη, άμεσα? Άμεσα, με την ψήφιση. Με την ψήφιση άμεσα μπορεί να ανοίξει αυτός ο δρόμος. Τώρα. Να σας πω ότι όσον αφορά τη δευτεροβάθμια περίθαλψη στα νοσοκομεία, επίκειται μέσα στο Μάιο θα έρθει κι άλλο νομοσχέδιο που θα αφορά καθαρά τα νοσοκομεία. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, μια και είμαστε σε νοσοκομεία και πριν περάσουμε στο θέμα που καίει πάρα πολύ την Καστοριά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα μικροβιολογικά δηλαδή εργαστήρια, έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας και έχουν μιλήσει τα 9 άτομα που φεύγουν από το νοσοκομείο ενώ έχουν σύμβαση μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Υπάρχει κάποια εξήγηση γιατί διώχνουμε αυτούς 9 ανθρώπους από το νοσοκομείο? Λοιπόν, αυτοί οι 9 άνθρωποι αντικατέστησαν αυτούς που βρέθηκαν εκτός δουλειάς επειδή δεν ήταν εμβολιασμένοι. Μάλιστα. Αυτούς που μπήκαν σε αναστολή εργασίας. Μάλιστα. Όπως ήταν λογικό, με το που επέστρεφε κάποιος, επειδή εμβολιαζόταν, έφευγε αυτός που πήρε τη θέση του. Ναι, αλλά εδώ αυτοί έχουν οι άνθρωποι συμβάσει μέχρι 31 λοιπόν, Δεκεμβρίου. Να σας πω λοιπόν πάνω σε αυτό που, που δίνω, γιατί είναι πολλά πράγματα που ο βουλευτής κάθε μέρα, οποιοδήποτε βουλευτής, εγώ αυτή. Η ταπεινότητά μου στην προηγουμένη περίπτωση και αυτές τις μέρες που ήμουν συνεχώς με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας λόγω και του νομοσχεδίου, συνεχώς αυτό συζητούσαμε, ότι δεν είναι δίκαιο να αυτοί που τους χρειαστήκαμε και μας εξυπηρέτησαν, που κάποιοι από αυτούς χάσαν την κάρτα ανεργίας. Δηλαδή δουλέψαν ένα μήνα, δύο μήνες και να χάσουν το πλεονέκτημα της κάρτας. Άμα το ξέραν αυτό, μπορεί δεν θα πήγαινε καθόλου. Ναι. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Υπουργός Υγείας προσπαθεί και θεωρεί λογικό να πάρουν παράταση μέχρι τέλη του Δεκεμβρίου, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του Οικονομικού Επιτελείου. Μισό λεπτό, να πάρουν παράταση λέτε μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Οι συμβάσεις τους μας έχουν πει ήταν μέχρι έτσι και αλλιώς, έτσι και αλλιώς μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Κάπου όμως υπήρχε η ρήτρα ότι εφόσον επέστρεφαν, δηλαδή υπάρχουν ξέρετε συνδυασμοί. Υπάρχει τέτοια ρήτρα μέσα στη σύμβαση που υπέγραψαν ότι αν επιστρέψουν οι υγειονομικοί που έκαναν το εμβόλιο. Η πολιτική ηγεσία μπορεί με βάση από το συνδυασμό των νομοθετημάτων να πει ότι δεν σας χρειαζόμαστε άλλο, σας ευχαριστούμε, επιστρέφετε εκεί που ήσασταν. Ναι. Αλλά επειδή είναι με νόμιμο αυτό που είναι, το λέω, δεν είναι ηθικό όμως. Δεν είναι ηθικό. Προσωπικά ζήτησα, αλλά για τον νόμο μου, να ισχύσουν οι συμβάσεις μέχρι τέλος της χρονιάς. Ο Υπουργός συμφωνεί ότι είναι σωστό. Προς το παρόν αντιστέκεται το Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούμε κάποιους ανθρώπους ότι τους έχουμε ανάγκη γιατί κάποιοι δεν έκαναν τα εμβόλια. Ναι, και τώρα να τους πετάμε σαν στημένες λεμονόκουπες. Μην ξεχνάτε ότι τα οικονομικά είναι συγκεκριμένα. Έχουν δαπανηθεί πάρα πολλά λεφτά. Και καταλαβαίνετε ότι οι οικονομικοί υπουργοί λειτουργούν με άλλη λογική. Κρατάνε μαξιλάρι. Άρα για να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους κλείνοντας, να έχουν την ελπίδα ότι μπορεί να βρεθεί. Ναι. Θεωρώ ότι η ελπίδα δεν πέθανε. Για να κρατηθούν το ελάχιστο που ζήτησα προσωπικά εγώ είναι αν όχι μέχρι τέλη Δεκεμβρίου, τουλάχιστον αν κάποιος υπέγραψε, γιατί υπάρχουν και αυτοί, ανανέωση της γιατί γίνονται και τρίμηνες συμβάσεις με αυτούς, τρίμηνες ανανεώσεις. Αν την ανανέωσε τον προηγούμενο μήνα, τουλάχιστον για τρεις μήνες να εξαντληθεί το τρίμηνο και μετά βλέπουμε. Κάπως έτσι. Μάλιστα. Για να παραμείνει ζωντανή η ελπίδα. Ωραία. Περιμένουμε και θα δούμε τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. 9 άτομα, επαναλαμβάνω, αφορά αυτή η ιστορία για το νομό Καστοριάς, για το νοσοκομείο Καστοριάς. 9 άτομα. Τώρα, πάμε λίγο στους μικροβιολόγους. Και χθες κατά τις 2 το μεσημέρι παίρνουμε εδώ το μήνυμά σας. Και πραγματικά από χθες γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην Καστοριά, γιατί άμεσα είδαμε τι συμβαίνει. Μάλιστα από χθες λέμε ότι
μικροβιολογικό, πολύ γνωστό της Καστοριάς, έχει καταθέσει ήδη αίτηση για να συμβεβληθεί με τον ΕΟΠΗ. Τι γίνεται τώρα εδώ? Όπως καταλαβαίνετε, εγώ προσωπικά δεν θα σας πω ονόματα συναδέλφων. Εντάξει, ίσως και εμείς επικοινωνήσαμε μαζί του, δεν ξέρω αν θέλει να δημοσιοποιηθεί. Κύριε Τσικαλάκια, εμείς επικοινωνήσαμε μαζί με τον συγκεκριμένο μικροβιολόγο. Δεν ξέρω αν θέλει να δημοσιοποιηθεί το όνομά του ή όχι. Τον παρακαλέσαμε να είναι στην εκπομπή μας. Εγώ προσωπικά δεν θα πω κανένα όνομα. Εμείς τον παρακαλέσαμε να είναι στην εκπομπή μας, αλλά ο ίδιος μας είπε ότι μόλις ολοκληρωθεί και γίνει δεκτή η αίτηση, τότε θα μπορούσε να μιλήσει. Τώρα δεν θέλω. Θέλω να σας πω λοιπόν έτσι σύντομα, γιατί να το συντομεύσουμε λίγο, γιατί πρέπει να πάω στη Βουλή. Ωραία. Να σας πω λοιπόν ότι από την πρώτη μέρα που εκλέχτηκα, βρήκα από την προηγούμενη κυβέρνηση, από την προηγούμενη κατάσταση, τους πολίτες του νομού Καστοριάς να διαμαρτύρονται, γιατί δεν υπήρχε αυτό το καθεστώς. Υπήρχε πριν κάποια χρόνια, δεν υπήρχε σύμβαση μικροβιολόγων ιατρών με τον ΕΟΠΗ για να μπορούν να κάνουν δωρεάν ή με μια συμμετοχή τις εξετάσεις τους. Το καταλάβαινα το πρόβλημα που υπήρχε, αρκετές φορές με το θέτανε και κυρίως μεμονωμένοι πολίτες, αλλά και οι εκπρόσωποι τους έχουν ένα σωματείο, οι συνταξιούχοι, κυρίως οι συνταξιούχοι του παλιού ΤΕΒΗ που είναι πάρα πολύ στην Καστοριά, έχουν επίσημη έκφραση. Έκανα τις κινήσεις προς την κυβέρνηση, αλλά όπως καταλαβαίνετε, πολλοί το καταλάβαιναν από αυτούς, κάποιοι δεν το καταλάβαιναν. Δεν καταλάβαιναν ότι σε μια δημοκρατική χώρα δεν μπορείς κανέναν ελεύθερο επαγγελματία, επιστήμονα ελεύθερο επαγγελματία, να τον υποχρεώσεις να κάνει σύμβαση αν δεν το επιθυμεί. Μόνο σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως είχαμε τον κορονοϊό, που ερχόταν η κυβέρνηση και έστελνε με δικαστικό κλητήρα επιτάξεις. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει σε μια ήρεμη κατάσταση, γιατί υπάρχουν, η εξυπηρέτηση γίνεται μέσα από τα μικρονομικά εργαστήρια, το νοσοκομείο, το κέντρο υγείας της Καστοριάς, το κέντρο υγείας του Άργους κτλ. Άλλο αν οι ίδιοι επιθυμούσαν και καλώς επιθυμούσαν, και έτσι πρέπει να γίνεται, να εξυπηρετούνται και στα ιδιωτικά μικρονομικά εργαστήρια. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι οι συνάδελφοί μου, βλέποντας ότι η κυβέρνηση ψηφίζει σήμερα και πριν ψηφίσει ακόμα αυτό το νομοσχέδιο, με το οποίο δίνουμε το έναυσμα ότι θα πληρώνονται καλύτερα και οι δημόσιοι λειτουργοί της υγείας και οι ιδιώτες λειτουργοί της υγείας, εφόσον δουλεύουν περισσότερο και ποιοτικότερα, βάζουμε και την ποιότητα, θα ελέγχουμε την ποιότητα παροχής υπηρεσιών, θα αμείβονται και περισσότερο. Πάει αυτό το γνωστό που ξέραμε, είτε εξετάζεις 10 ανθρώπους είτε 200, παίρνεις τα ίδια χρήματα. Δεν είναι έτσι. Θα υπάρχει ένα ελάχιστο μίνιμουμ για όλους, αλλά από εκεί και πέρα θα υπάρχει το κίνητρο της παραγωγικότητας και της ποιότητας στην εργασία. Αυτό. Άρα λοιπόν ήδη εγώ έχω ενημέρωση ότι 2 συνάδελφοι μικροβιολόγοι σίγουρα θα κάνουν αίτηση. Μισό λεπτάκι. Εσείς έχετε για 2. Εμείς έχουμε σίγουρα τον έναν που έχει καταθέσει αίτηση. Εγώ σας λέω για 2 και... Εσείς μιλάτε για 2, δεν το ήξερα. Στο τέλος θα κάνουν όλοι. Στο τέλος, ίσως. Στο τέλος, κύριε Τσικαλάκια, αυτό να το πούμε. Ότι από τη στιγμή που θα εγκριθεί έστω και για έναν, νομίζω μοιραία θα πάνε όλοι. Δεν νομίζω να μείνει κάποιος έξω από αυτή την ιστορία μετά. Ρωτάνε εδώ οι ακροατές μας πόσο καιρό κάνει να εγκριθεί μια αίτηση. Έκανα τώρα, ας πούμε, εμείς λέμε ένα, εσείς λέτε 2 μικροβιολόγοι. Θέλω να πιστεύω ότι. Σε πόσο καιρό εγκρίνονται? Από τον επόμενο μήνα θα ισχύουν οι συμβάσεις. Από τον Ιούνιο δηλαδή πιστεύετε, έτσι? Μάλιστα. Από τον Ιούνιο πιστεύετε. Θα φροντίσω και εγώ με τις παρεμβάσεις που θα κάνω αμέσως να φτάσουν οι αιτήσεις κάτω και να γίνουν αποδεκτές. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πιστεύετε ότι στο τέλος όλοι οι μικροβιολόγοι της Καστοριάς θα συμβεβληθούν τελικά με τον ΕΟΠΗ? Αν όχι όλοι, σχεδόν όλοι. Αυτό δεν μπορώ να το πω από πριν. Αυτό θα φανεί στην πράξη. Εντάξει, δεν μπορώ να το νομίζω πω. Ότι δεν ξέρω πώς είναι οι μικροβιολόγοι στην Καστοριά, αλλά φαντάζομαι είναι ότι. Είναι 6 ή 7. 6-7 είναι πώς είναι. Αν πάει ένας, δεν μπορεί να πάνε οι υπόλοιποι να μην έχουν. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι ο διαγωνισμό που ήταν θα είναι. Παλιά δεν είχαν όλοι. Ναι. Ήταν ένα-δύο που δεν είχαν. Ένα-δύο δεν είχαν, όντως. Ναι. Εντάξει, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι υπάρχουν διέξοδοι για τους πολίτες. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, από τον επόμενο μήνα πιστεύετε ότι θα ισχύσει όλο αυτό. Ναι, ναι. Κύριε Τσικαλάκια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Τσικαλάκια για τα θέματα υγείας, για το τι γίνεται με το νέο νόμο, τι είναι ο προσωπικός γιατρός και τι θα γίνεται και πόσο θα πληρώνουμε στα απογευματινά χειρουργεία. Θα βγει τιμοκατάλογος, όπως ακούτε εδώ από τον κύριο Τσικαλάγια, για τα απογευματινά χειρουργεία, όπως γίνεται τώρα με τις επισκέψεις σε γιατρούς, τα απογευματινά επίσης ιατρία. Τι θα γίνει με τους 9 ανθρώπους του νοσοκομείου Καστοριάς, οι οποίοι φεύγουν γιατί έρχονται οι άλλοι που έκαναν τα εμβόλια και είχαν προσληθεί συγκεκριμένοι 9 για να καλύψουν τα κενά που είχαν δημιουργηθεί. Αλλά και πότε προβλέπουμε να ομαλοποιηθεί το σύστημα των μικροβιολογικών εργαστηρίων. Αντένες.
936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.